Σύναντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Κολέτσο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρταίων Αντώνη Καραμπίνα, με κύριο αντικείμενο της συνάντησης τα θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. Το τραπέζι του διαλόγου απασχόλησαν θέματα όπως πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η ενίσχυση των τοπικών δομών που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης συνεχάρει τον κ. Τσιρογιάννη για το επίπεδο των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας που παρέχει μέχρι σήμερα στους πολίτες της Σάρτας και χαρακτηριστικά επεσήμανε πως στηρίζει τον Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη για ό,τι χρειαστεί ο Δήμος. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Σάρτας. Στην παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Παπαγεωργίου, εξετάσαμε κάποια προβλήματα που μας ανέφερε, που έχουν σχέση γενικά με την πολιτική προστασία, την πυροπροστασία, αλλά και θέματα πρόληψης, ανθεκτικότητας της περιοχής. Πάντα η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή, θα τη συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να προσφέρουμε στο Δήμο Άρτας κάποια εξειδικευμένα εργαλεία για να μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητά του και την αποτελεσματικότητά του σε περίπτωση πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Μέσω του προγράμματος Αιγής, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας της χώρας, θα προσπαθήσουμε. Υπάρχει ένα ειδικό κονδύλι και προσδιορίζει ότι θα αγοραστούν εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν τους Δήμους. Η πυροσβεστική υπηρεσία με τη λογική της επικινδυνότητας θα δημιουργήσει ένα χάρτη επικινδυνότητας και με βάση αυτό θα μπορέσουμε να παραχωρήσουμε στους Δήμους κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ακριβώς για να αυξήσουν την δική τους αποτελεσματικότητα και να μπορέσουν σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί οι φυσικές καταστροφές δεν είναι κάτι που μπορούμε να εξαλείψουμε. Πυρκαγιές, πλημμύρες είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Το ζήτημα είναι πώς θα μετριάσουμε ακόμα και σε αυτές τις σκληρές συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Παντελή Κολέτσο, επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου με χαρά μας υποδέχθηκε ο Υπουργός, ο κ. Στυλιανίδης και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαγεωργίου. Κάνουμε μια συνάντηση στο πώς θα προετοιμαστούμε καλύτερα στα καιρικά φαινόμενα, είτε αυτά αφορούν το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Ο Δήμος Αρταίων έχει δείξει μεγάλη επιχειρησιακή ετοιμότητα από το 2014 και κάθε χρόνο πηγαίνουμε και καλύτερα, σε συνεργασία με όλους τους αρμοδίους φορείς και τους εθελοντές στην περιοχή μας. Οπότε τώρα μέσα από τα καινούργια χρηματοδοτικά προγράμματα, το πρόγραμμα Υγείας που θα προμηθεύσει στους Δήμους με εξοπλισμό, αλλά και προγράμματα μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών που ζητήσαμε περισσότερη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε περισσότερες δράσεις πυροπροστασίας εν ώψη του καλοκαιριού, αλλά και πώς θα στηρίξουμε τις εθελοντικές ομάδες μας και πώς θα κάνουμε δράσεις για να προστατεύσουμε το περιστικό δάσος, είτε με πυροφυλάκια, είτε με αντιπυρικές ζώνες, είτε με ό,τι χρειάζεται. Έδειξε ανταπόκριση ο Υπουργός και θα είναι δίπλα μας ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει, και επειδή τώρα έχουμε κηρυχτεί στην Άρτα ως νομός έκτακτης ανάγκης και ως περιοχή μας έκτακτη ανάγκη για κάποιες κατολιστήσεις και κάποιες ζημιές που έγινε κυρίως στην ημιωρινή περιοχή, θα συντάξουμε τη σχετική μελέτη η οποία θα προωθηθεί αρμοδίως για να πάρουμε τη χρηματοδότηση και να αποκαταστήσουμε αυτές τις ζημιές. Οπότε μένουμε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση και είμαστε πάντα έτοιμοι και προσέχουμε έτσι ώστε να μην συμβούν ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας, αλλά και όταν αν συμβεί κάτι να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους δημότες και γενικότερα τις εγκαταστάσεις της περιοχής της Σάρτας.